Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον σύντροφο τον Ραχήμ. Νομίζω ότι έδωσε αυτή την πραγματική εικόνα που ο αντίπαλος, οι δυνάμεις που στηρίζουν την κατοχή, προσπαθούν να αποκρύψουν με όλα τα μέσα. Και σήμερα μας δίνεται μια δυνατότητα και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Θα θέσω εισηγητικά βασικά ζητήματα των εξελίξεων και είμαι στη συνέχεια στη διάθεσή σας. Αυτές τις ώρες, σύντροφοι και φίλοι, σε όλο τον κόσμο δυναμώνει το κύμα της αλληλεγγύης με το λαό της Παλαιστίνης, ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, ενάντια στα φρικαλαία εγκλήματα των κατοχικών Ισραηλινών δυνάμεων, στη λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδισμού, του νοσοκομείου, της εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου ή του σχολείου του ΟΗΕ και τόσα άλλα. Απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα ακούγεται απ' άκρης άκρης σε όλη την ανθρωπότητα το μυριόστομο σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Η αλληλεγγύη είναι το κοινό όπλο των λαών ενάντια στην αδικία, ενάντια στην καταπίεση, στην εκμετάλλευση. Οι κομμουνιστές σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή για ένα ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, για να επιστρέψουν οι πρόσφυγες και να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι από τις Ισραηλινές φυλακές, για να γίνει ο λαός της Παλαιστίνης νοικοκύρης στον τόπο του, να αποτινάξει την Ισραηλινή βαρβαρότητα και να κερδίσει την εθνική και κοινωνική του απελευθέρωση. Πριν λίγες ώρες, οι αντιπροσωπείες των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων που βρισκόμαστε στη Σμύρνη, στην Τουρκία, για την 23η Διεθνή Συνάντηση, εγκρίναμε κοινή ανακοίνωση αλληλεγγύης με το δίκαιο αγώνα του λαού της Παλαιστίνης, όπου μεταξύ άλλων καλέσαμε τους λαούς να βγουν στο δρόμο του αγώνα, να οργανωθούν λαϊκές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο ενάντια στην Ισραηλινή επιθετικότητα, και σημειώσαμε πως η κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, που στηρίζεται από τον Αμερικανονατοϊκό Ιμπεριαλισμό, αποτελεί την πηγή των δεινών του Παλαιστινιακού λαού και όλων των λαών της περιοχής, και όσο συνεχίζεται η κατοχή θα συνεχίζονται οι συγκρούσεις, θα εμποδίζονται οι λαοί να ζήσουν ειρηνικά, θα κινδυνεύουν να βρεθούν στη δίνη ενός γενικευμένου πολέμου. Τα κομμουνιστικά κόμματα προβάλλουν τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη. Όπλο όμως των λαών δεν είναι μόνο η αλληλεγγύη, είναι και η γνώση. Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε πως τα γεγονότα δεν ξεκίνησαν στις 7 του Οκτώβρη με την επίθεση της Χαμάς, την οποία αξιοποιεί η επίσημη προπαγάνδα του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της ελληνικής κυβέρνησης και όσους τους στηρίζουν, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού και της νεολαίας. Η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού κρατά πάνω από 7 δεκαετίες. Και θα το τονίζουμε διαρκώς. Ξεκίνησε με τη διαίρεση της Παλαιστινιακής γης το 1947-1948 με απόφαση τότε του ΟΗΕ, με την οποία ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, ανοίγοντας το δρόμο στη σταδιακή καταβρόχθηση των Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραηλινό κράτος. Εκατομμύρια Παλαιστίνοι εκδιώχθηκαν από τα εδάφη τους. Μιλάμε για πραγματικό ξερίζωμα και σχεδιασμένη αρπαγή εδαφών και εκτόπιση πληθυσμού.
6, 7 ή και παραπάνω εκατομμύρια ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους. Το Ισραήλ πήρε τον έλεγχο 774 Παλαιστινιακών πόλεων και χωριών, εκ των οποίων 531 καταστράφηκαν ολοκληρώς και τα υπόλοιπα πέρασαν στο κατοχικό κράτος. Εκατομμύρια άνθρωποι που έμειναν στον τόπο τους, είτε στη Δυτική Όχθη, είτε στη Λωρίδα της Γάζας, βρίσκονται γενιές τώρα να ζουν σε καθεστώς αποκλεισμών, μεγάλων στερήσεων, με μια λέξη, σε καθεστώς απαρχάιντ. Όσοι έτυχε να περάσουν από το τείχος του Έσχους που έχει φτιάξει το Ισραηλινό κράτος, διαπιστώνουν αυτή την τεράστια κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική αδικία που φαίνεται με γυμνό μάτι. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν ακόμα και το νερό σου το δίνουν με το σταγονόμετρο. Στα Παλαιστινιακά εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ χτίστηκαν και χτίζονται επικισμοί που είναι εργαλεία επέκτασης και εδραίωσης της κατοχής και της καταπίεσης ενός ολόκληρου λαού. Μάλιστα, το 40% περίπου της Δυτικής Όχθης, που να σημειωθεί είναι χωρισμένη και αυτή σε 3 ζώνες ασφαλείας από τις κατοχικές δυνάμεις, βρίσκεται ήδη σήμερα στα χέρια των επίκων, που έχουν πολλαπλασιαστεί 7 φορές από τη Συμφωνία του Όσλο το 1993 και μέχρι σήμερα από 115.000 οι έπικοι έφτασαν τις 750.000. Το Ισραήλ διαχρονικά γράφει στα παλιά του τα παπούτσια κάθε δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης και κινείται όλα αυτά τα χρόνια ενάντια σε κάθε ενδεχόμενο συγκρότησης Παλαιστινιακού κράτους, δίπλα στο Ισραήλ, όπως προβλέπουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Πρόσφατη είναι η παρουσία του Νετανιάχου, του ακροδεξιού πρωθυπουργού του Ισραήλ, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κραδένοντας μελλοντικό χάρτη της νέας Μέσης Ανατολής, χωρίς βέβαια το κράτος της Παλαιστίνης. Και επιπλέον, όλα τα χρόνια το Ισραήλ περνά νομοθετικά μέτρα καθιέρωσης του ως εβραϊκό κράτος, ποδοπατώντας έτσι κάθε δικαίωμα εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων που ζουν εκεί και έχουν άλλη εθνική καταγωγή, άλλες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις, επιδιώκει την καταπίεση, την εξόντωση και τον εξοβελισμό τους. Είναι χαρακτηριστικό πως η Λωρίδα της Γάζας είναι αποκλεισμένη από το 2007 και πριν το 2007 μέσα στη Γάζα ήταν κατοχικά στρατεύματα. Και μόνο την περίοδο 2008-2022 έχει δεχτεί 93 μέρες θανατηφόρους βομβαρδισμούς με τραγικά αποτελέσματα, 4.240 νεκρούς και 22.902 τραυματίες με τα επίσημα στοιχεία. Όχι τυχαία, ακόμα και στη χώρα μας τα στοιχεία δείχνουν πως ο μεγαλύτερος αριθμός κατατρεγμένων ανθρώπων που έρχονται ως πρόσφυγες και μετανάστες είναι από την Παλαιστίνη. Αλήθεια, αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κάποιοι προτιμούν την απλοϊκή και πέρα για πέρα από προσανατολιστική θεωρία του πολέμου των θρησκειών ή αλλιώς του πολέμου των πολιτισμών, σύμφωνα με την οποία όλα τα παραπάνω οφείλονται στη διαπάλη του εβραϊκού ή ακόμα και του εβραιοχριστιανικού πολιτισμού με το μουσουλμάνικο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη, μιας και αυτή η προσέγγιση
σβήνει τις πραγματικές ταξικές αντιθέσεις, την πάλη των τάξεων που είναι η πραγματική κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Οι διάφορες συμφωνίες του Αβραάμ που υπέγραψαν τα τελευταία χρόνια μια σειρά αραβικές, μουσουλμάνικες χώρες με το Ισραήλ για να αυξηθούν τα κέρδη των καπιταλιστών Αράβων και Εβραίων, από μόνη της υπογραμμίζει τη σκόπιμη αφέλεια τέτοιων προσεγγίσεων, όπως και η πρόσφατη βοήθεια που έδωσε το εβραϊκό κράτος του Ισραήλ στο μουσουλμάνικο Αζερμπαϊτζάν για να κατατροπώσει τους χριστιανούς Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αν τραβήξουμε το πέπλο των αποπροσανατολιστικών απόψεων που προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τους διαφορετικούς πολιτισμούς, τις διαφορετικές θρησκείες ή την προσφυλή κατηγορία τους στην περιϊσλαμικής τρομοκρατίας, τότε θα δούμε πως η αιτία όλων των παραπάνων είναι και πάλι αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Είναι ο καπιταλισμός. Ναι. Αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα στο σημερινό του στάδιο, στο υπεριαλιστικό, στο μονοπωλιακό στάδιο, όταν πια ανάμεσα στα μονοπόλια, στις αστικές τάξεις εντείνεται η διαπάλη που διεξάγεται και με κάθε μέσο για την εκμετάλλευση όχι μόνο των εργαζομένων των χωρών τους, αλλά και άλλων χωρών. Η διαπάλη για πρώτες ύλες, για δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων, για γεωπολιτικά στηρίγματα και μερίδια των αγορών. Έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκείνη η καπιταλιστική δύναμη που βγήκε κερδισμένη, ενισχυμένη, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να έχουν έναν ισχυρό γεωπολιτικό στήριγμα στην περιοχή. Ένα χωροφύλακα και τοποτηρητή που θα μπορεί να συνδιαλέγεται και με τη βία, εάν χρειαστεί, με τις άλλες αστικές τάξεις των χωρών που διαμορφώθηκαν μετά την πτώση της αποικιοκρατίας κάτω από τη συμβολή της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά του φασισμού, που είναι σάρκα από τη σάρκα του καπιταλισμού. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και από κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκαν στο Ισραήλ εκείνο το σύμμαχο που χρειάζονταν και που τους έδινε το δικαίωμα επιδιαιτησίας με τις άλλες αστικές τάξεις περιοχής, που κι αυτές επεδίωκαν αναβάθμιση της θέσης τους. Και αυτό το γεωπολιτικό γαϊτανάκι που παίζεται με ακόμα πιο άσχημο τρόπο μετά την αντεπανάσταση, μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, έχει ως θύμα του έναν ολόκληρο λαό, το λαό της Παλαιστίνης, που όλα αυτά τα χρόνια του υπόσχονταν μια πατρίδα, αλλά το όνειρό του μένει ανεκπλήρωτο. Το μάρμαρο το πληρώνει και ο λαός του Ισραήλ, που είναι και αυτός θύμα των πολιτικών που ακολουθεί η αστική τάξη και το κράτος της. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με το ΚΚ Ισραήλ, στους κομμουνιστές του Ισραήλ. Στους κομμουνιστές του Ισραήλ, Εβραίους και Άραβες, που παλεύουν αυτή την ώρα μέσα στο στόμα του λύκου και υψώνουν φωνή αντίστασης στη βαρβαρότητα κατά του Παλαιστινιακού λαού. Τι θα έπρεπε να κάνει αυτός ο λαός της Παλαιστίνης που έρχεται αντιμέτωπος
με αυτή τη βαρβαρότητα. Κάποιοι φίλοι μας λένε πως δεν υποφέρουν όλοι οι Παλαιστίνοι, πως υπάρχουν και πλούσιοι, κάποιοι που κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Δεν το αρνούμαστε. Σαφώς υπάρχουν. Και εκεί αυτές οι καπιταλιστικές βδέλες που δικαιώνουν τη θέση του Μάρξ, ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, πως ο καπιταλιστής μπορεί να πουλήσει και το σκοινί που θα το κρεμάσουν. Και έτσι είδαμε καπιταλιστές Παλαιστίνιους να κερδίζουν από την κατοχή, να πουλάνε ακόμα και τον μπετόν με το οποίο οι Ισραηλοί με χρήματα της Παγκόσμιας Τράπεζας έφτιαξαν το τείχος του Έσκους για να φυλακίσουν το λαό της Παλαιστίνης. Όμως εμείς στηρίζουμε αυτόν το φυλακισμένο λαό που η συντριπτική πλειοψηφία του είναι η εργατιά, τα λαϊκά στρώματα. Στηρίζουμε τον Παλαιστινιακό λαό, γιατί αυτοί, η εργατιά, οι αγρότες, είναι η καρδιά. Στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Τι να κάνουν, να επιλέξουν. Τι να κάνουν, να επιλέξουν το σφάξε με αγά μου να γιάσω. Αυτό θα ήταν υποταγή. Το καθήκον λοιπόν απαιτεί, και αυτό κάνει ένα μεγάλο μέρος του λαού της Παλαιστίνης, να διαλέξει το δρόμο της αντίστασης, της ανυπακοής, που εκτός της πολιτικής έχει και ένοπλη διάσταση. Εδώ και πολλά χρόνια που διεξάγεται ένας πολύ αιματηρός πόλεμος ενάντια στο έγκλημα, στη σφαγή που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού. Κάποιοι πέφτοσυνεφάκηδες ανακάλυψαν μετά την επίθεση της Χαμάς ακρότητες και φρικαλαιότητες από μέρους αυτής της Παλαιστινιακής πολιτικοστρατιωτικής θρησκευτικής οργάνωσης, με την οποία εμείς οι κομμουνιστές έχουμε αντίθετες φιλοσοφικές, κοσμοθεωρητικές και πολιτικές αντιλήψεις. Μα καλά, τώρα ανακάλυψαν ότι ο πόλεμος είναι σύμφυτος με απερίγραπτες βαναυσότητες, και πού ήταν όλοι αυτοί όταν το Ισραήλ τα προηγούμενα χρόνια, γιατί Χαμάς ιδρύθηκε μετά το 1987, μετά την πρώτη Ιντιφάντα, πού ήταν αυτοί όλα τα χρόνια όταν το Ισραήλ ταπείνωσε, βασάνιζε και σκότωνε πάνω από 100.000. Είναι οι Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί από τις Ισραηλινές στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις. Πού ήταν όλοι αυτοί όταν το Ισραήλ σκότωνε σαν τα κοτσίφια τα παιδάκια με τις φεντόνες? Δεν καταλαβαίνουν πως δεκαετίες καταπίεσης, εξαθλίωσης θα γεννήσουν τη δικαιολογημένη τεράστια και ανεξέλεκτη σε πολλές περιπτώσεις οργή των καταπιεσμένων? Ο Λένιν έγραφε σχετικά ότι στην ιστορία υπήρξαν επανειλημμένα πόλεμοι που παρόλες τις φρικαλαιότητες, τις αγριότητες, τις συμφορές και τα βάσανα που συνδέονται αναπόφευκτα με κάθε πόλεμο ήταν προοδευτικοί, δηλαδή συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας, βοήθησαν να καταστραφούν εξαιρετικά βλαβεροί και αντιδραστικοί θεσμοί, όπως ήταν η απολυταρχία ή η δουλοπαρικία, τα πιο βάρβαρα δεσποτικά καθεστώτα στην Ευρώπη, το τουρκικό και το ρωσικό. Να γιατί, σύντροφοι και φίλοι, όταν μιλάμε για πόλεμο, δεν πρέπει να εστιάζουμε σε αυτό που είναι δεδομένο, στην αγριότητά του, αλλά στο ποιες τάξεις και για ποιους σκοπούς το κάνουν. Και εμείς είμαστε με την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα που παλεύουν στην καταπατημένη Παλαιστινιακή γη. Πολύ περισσότερο καλούμαστε να απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε είδους βρώμικη προπαγάνδα των Ισραηλινών
μέσων μαζικής ενημέρωσης που αναπαράγουν στη χώρα μας και σε άλλες χώρες του Ευρωατλαντικού μπλοκ οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις όπως αυτή σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραδείγματος χάρη για αποκεφαλισμούς βρεφών, συκοφαντίες που στη συνέχεια παίρνονται πίσω, ανασκευάζονται, έφτασαν να δείχνουν τραυματισμένα παιδάκια της Γάζας και να τα παρουσιάζουν ως παιδιά του Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε πως ο πρώτος νεκρός στον πόλεμο είναι η αλήθεια και πως τα πιο μεγάλα ψέματα λέγονται σε καιρό πολέμου. Η νεολαία τώρα να υψώσει φωνή αντίστασης στην παραπληροφόρηση, να μην δίνει καμιά σημασία και να πολεμήσει τις κατασκευασμένες ειδήσεις και εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, των υπεριαλιστικών δυνάμεων που διακινούν όλα σχεδόν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πρώτα απ' όλα η ΕΡΤ. Έχουν βάλει μέσα στο μίξερ την αντίσταση ενός ολόκληρου λαού μαζί με την Αλ-Κάιντα, τους Ταλιμπάν, τη Χαμάς και ό,τι άλλο θεωρούν αναγκαίο για να δηλητηριάσουν τις λαϊκές συνειδήσεις, να ακυρώσουν την αλληλεγγύη άλλων λαών στο λαό της Παλαιστίνης. Κρύβουν συνειδητά την ουσία, την κατοχή, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Θα μας βρίσκουν συνεχώς απέναντί τους, με περισσότερες δυνάμεις, στο δρόμο του αγώνα. Να θυμίσουμε πως πάνω σε ψέματα και ομότητες, για ομότητες και αγριότητες, στηρίχτηκαν υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πόλεμοι τα τελευταία χρόνια. Το 1990 σε όλο τον κόσμο τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης έβγαλαν σε απευθείας μετάδοση από το Αμερικάνικο Καπιτόλιο μια νοσοκόμα από το Κουβέιτ που με δάκρυα στα μάτια διαβεβαίωνε για τη σφαγή βρεφών από τα Ιρακινά στρατεύματα. Η μαρτυρία αξιοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στο Ιράκ, μαζί με τα ψέματα για τα όπλα μαζικής καταστροφής και πολλά άλλα. Και μονάχα μετά από χρόνια αποκαλύφθηκε πως η βασική μάρτυρας δεν ήταν νοσοκόμα στη Μέση Ανατολή, όπως παρουσιάστηκε, αλλά η κόρη του πρέσβη του Κουβέιτ στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τέτοια παραμύθια διανθισμένα με κάποιες πραγματικές καταστάσεις μας χορταίνουν τα αστικά μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι αναρωτιούνται εάν έχουν σχέση οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις με την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Γνωρίζουμε πως οι διεθνείς εξελίξεις, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Περσικού, στην Κασπία, στον Κάφκασο, στα Βαλκάνια, είναι όπως εκείνο το ντόμινο που πέφτει και συμπαρασύρει τα υπόλοιπα κομμάτια. Δεν μας διαφεύγει ακόμα η σύγκρουση για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Όπως και το γεγονός ότι αξιοποιούνται γεγονότα ή διαμορφώνονται καταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ενός ή του άλλου σχεδιασμού. Είναι φανερό πως οι ΗΠΑ έδειχναν ιδιαίτερη προσοχή στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ ανάμεσα στο Ισραηλινό κράτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, το Σουδάν, που προωθούνταν και με τη Σαουδική Αραβία το τελευταίο διάστημα. Και αυτό όχι μόνο γιατί οι συμφωνίες αυτές οδηγούσαν στην ενίσχυση της θέσης του Ισραήλ ως παραδοσιακού στηρίγματος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή,
που ήδη έχει σχετικές συμφωνίες με Αίγυπτο και Ιορδανία, αλλά και γιατί οι συμφωνίες του Αβραάμ, όπως τις ονόμασαν, συνδέονταν με τους ευρύτερους σχεδιασμούς τους στην αντιπαράθεση με την Κίνα, στη μάχη για τα μερίδια των αγορών, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, και στην οποία εμπλέκεται ο λεγόμενος Συνδικός Δρόμος που ακουμπά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ισραήλ σε ανταγωνισμό με το Κινέζικο Δρόμο του Μεταξιού. Την ίδια ώρα, μια τέτοια εξέλιξη που συνδυάζονταν με τον ενταφιασμό της επίλυσης του Παλαιστινιακού ζητήματος προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στους λαούς της περιοχής και βέβαια τόσο η επίθεση της Χαμάς όσο και η συνεχιζόμενη βαρβαρότητα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας οδηγεί σε αναστολή της παραπέρα Άραβο-Ισραηλινής προσέγγισης ή και της Τουρκο-Ισραηλινής προσέγγισης και των σχεδιασμών τροφοδότησης της Ευρώπης με Ισραηλινό φυσικό αέριο που αντικειμενικά θα μείωνε το ρόλο της ρωσικής Gazprom, η οποία και τώρα στέλνει ημερησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως και εδώ, στην περίπτωση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, θα υπάρξουν καλοθελητές και θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν για τους δικούς τους λόγους την πάλη του λαού της Παλαιστίνης, όπως παραδείγματος χάρη έγινε πριν 2 χρόνια με την εργατική εξέγερση στο Καζακστάν. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Πάντα θα υπάρχουν αστικές δυνάμεις που θα κοιτάνε να επωφεληθούν από λαϊκά ξεσπάσματα και από εργατικούς λαϊκούς αγώνες για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Να γιατί το ΚΚΕ τονίζει πως είναι αναγκαιότητα οι λαοί να οργανώνουν την αυτοτελή τους πάλη μακριά από τους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων και των συμμαχιών τους, αξιοποιώντας και τις διάφορες αντιθέσεις του. Τα παραπάνω κάνουν πιο επιτακτικό το δικό μας καθήκον να σταθούμε αλληλέγγυοι στην πάλη των λαών, στη δίκαιη πάλη του λαού της Παλαιστίνης. Κάποιοι άλλοι φίλοι αναρωτιόνται εάν μπορεί να υπάρξει εθνικό απελευθερωτικός πόλεμος στη σημερινή εποχή. Και αυτός ο ισχυρισμός έχει 2 άκρες. Μια κοσμοπολίτικη που παρουσιάζει παραδείγματος χάρη ο Βαρουφάκης, το Μέρα 25, που εκτιμά πως η λύση των 2 κρατών είναι πια ανέφικτη. Και μια που εμφανίζεται ως ριζοσπαστική και θεωρεί πως δεν υπάρχει ούτε το εθνικό πεδίο της πάλης, ούτε η αναγκαιότητα για απελευθερωτικούς αγώνες για τον τερματισμό της ξένης κατοχής στην εποχή του ιμπεριαλισμού. Τι σημαίνει όμως στις σημερινές συνθήκες να λες πως η λύση των 2 κρατών είναι ανέφικτη και άρα θα πρέπει να συμβιβαστούμε με το 1 κράτος. Σημαίνει πως αποδέχεσαι πως ο λαός της Παλαιστίνης δεν θα έχει τη δική του πατρίδα και θα συνεχίσει να ζει σε τμήματα των εδαφών του που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ. Θα αναγκαστεί δηλαδή, αυτή είναι η πρόταση του Βαρουφάκη, να ζει ο Παλαιστινιακός λαός σε μια Ισραηλινή περιφέρεια. Εδώ δεν θα σταθούμε μονάχα στο αυτονόητο, πως δηλαδή τέτοιες απόψεις στην πράξη σπέρνουν την υποταγή στον αρνητικό συσχετισμό δύναμης και αποδέχονται ως ανεπίστρεπτη την κατοχή, την αδικία και τις διακρίσεις σε βάρος ενός ολόκληρου λαού. Θα πούμε ακόμα
πως το γεγονός ότι η εποχή μας είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, και αυτό ισχύει για κάθε καπιταλιστική χώρα, δεν σημαίνει πως διαγράφονται οι σημαντικές και ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες διεξάγεται η εργατική λαϊκή πάλη. Οι κρίκοι πάνω στους οποίους πρέπει να εστιάζει ένα κομμουνιστικό κόμμα, το εργατικό κίνημα, για να συσπυρώσει τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Και οπωσδήποτε, στην περίπτωση της Παλαιστίνης, είναι ολοφάνερο πως ο βασικός κρίκος είναι η αποτείναξη της ξενικής Ισραηλινής κατοχής, η συγκρότηση του Παλαιστινιακού κράτους. Είναι υπόθεση της εργατικής τάξης της Παλαιστίνης και της πρωτοπορίας της, του Κομμουνιστικού Κόμματος, όσο σύνθετη και αν είναι αυτή, αν είναι οι εξελίξεις σύνθετες εκεί, να διαμορφώσει μια τέτοια γραμμή που θα συνδέσει αυτό το κρίκο με την υπόθεση της πάλης για την κοινωνική απελευθέρωση, την εργατική εξουσία, την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Δική μας υπόθεση των εργαζομένων και της νεολαίας στη χώρα μας, σε άλλες χώρες, είναι να στηρίξουμε αταλάντευτα αυτό τον αγώνα και να βρεθούμε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, στη σύγκρουση τώρα με τις δυνάμεις κατοχής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθώντας το βηματισμό και των προηγούμενων κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια, μοσχοπουλά την κάλπικη ιδέα πως κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και ένας ακόμα σημαντικός, όπως λέει, διεθνής παίχτης, ικανός και αξιόμαχος να προστατεύσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αν του δώσουμε ζωτικό χώρο, αν τον δέσουμε μαζί μας με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, και αυτός ο σύμμαχος που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, ως πολύφερνη νύφη δεν είναι άλλος από το κράτος του Ισραήλ. Χωρίς να ξεθρονιάζονται και οι παλιοί δήθεν προστάτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το τελευταίο διάστημα οι κυβερνητικοί παράγοντες στη χώρα μας μοστράρουν ως προστάτη το Ισραήλ και μας καλούν να αγνοήσουμε το αιματοκύλισμα και τη χρόνια καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταδικάζει τις κατάπτυστες αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των ακροδεξιών και φασιστικών μορφωμάτων, υπηρετώντας τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, που τα βαφτίζει εθνικό συμφέρον, στηρίζει την Ισραηλινή σφαγή στη Γάζα και εμπλέκει επικίνδυνα τη χώρα μας και στρατιωτικά στους αμερικανονατοικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να τυναχτεί στον αέρα, και απαιτούμε την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας. Το ΚΚΕ καταδικάζει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, τον Μπίμπι, όπως είπε, που συνιστά συνενοχή στο έγκλημα. Η δήλωσή του για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, το οποίο δήθεν πρέπει να ασκεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος, είναι όχι μόνο ανιστόρητη, όπως τόνισε το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
αλλά και εξοργιστική. Ρωτάμε, με τη συνταγή αυτή, πόσα παιδιά πρέπει να σκοτωθούν για να θεωρηθεί μεγάλο το ανθρωπιστικό κόστος? Αυτές τις θέσεις πρέπει να τις εξευτελίσουμε και μέσα στις γραμμές αυτών που ψήφισαν ή στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και κάθε φορέα τέτοιας αντιδραστικής, επικίνδυνης, δολοφονικής αντίληψης. Το τονίζουμε. Το τονίζουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι σε αντίθεση με τα αισθήματα του ελληνικού λαού και η χθεσινή αναφορά του Νετανιάχου ότι ευχαριστεί για την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού είναι προσβολή. Σαν προσβολή πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί ο λαός μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή αλληλέγγυος στο δίκαιο αγώνα του λαού της Παλαιστίνης και θα συνεχίσει δυναμικά αυτό τον αγώνα. Τα περί δικαιώματος αυτοάμυνας του κατοχικού κράτους είναι ένα χυδαίο πρόσχημα. Είναι το ίδιο δικαίωμα που επικαλέστηκε και η Τουρκία, η τουρκική αστική τάξη, για να εισβάλλει και να κατέχει σήμερα το 10% περίπου των εδαφών της Συρίας. Στη βάση της επίκλησης αυτού του λεγόμενου δικαιώματος, σήμερα το Ισραήλ κατέχει τα Παλαιστινιακά εδάφη, καθώς επίσης εδάφη του Λιβάνου και της Συρίας. Αλήθεια, όταν η κυβέρνηση στηρίζει με κάθε τρόπο ένα κράτος καταπατητή ξένων εδαφών, όπως είναι το Ισραήλ, ένα κράτος που εισβάλλει με το «έτσι θέλω» σε γειτονικές χώρες ή τις βομβαρδίζει, πώς μπορεί μετά να μιλήσει για την τουρκική κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους? Πώς μπορεί να επιχειρηματολογήσει για τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής αστικής τάξης στο Αιγαίο? Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει πως ο εχθρός του εχθρού σου είναι φίλος σου. Και επειδή η τουρκική ηγεσία επιδιώκει να παρουσιαστεί και ως προστάτης των Παλαιστινίων, θα πρέπει, όπως λένε, να θεωρούμε το Ισραήλ φίλο και σύμμαχο. Κρύβει όμως την αλήθεια. Και αυτή είναι πως στον πρόσφατο πόλεμο, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Ισραήλ μια χαρά συνεργάστηκε με την Τουρκία σε βάρος των Αρμενίων. Κρύβουν την ουσία που είναι πως ο λύκος δεν πιάνεται φίλος. Καμιά αστική τάξη δεν μπορεί να εγγυηθεί και να εξασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία, την ειρήνη και την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Εμείς σύντροφοι και φίλοι που συνυπολογίζουμε όλα τα παραπάνω, αντιπαλεύουμε αποφασιστικά τη βαρβαρότητα του Ισραηλινού κατακτητή, με την οποία αυτός κόβει το νήμα της ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Μαζί θα συνεχίσουμε να πολεμάμε το δολοφόνο ενός ολόκληρου λαού, των παιδιών και των αμάχων, και μαχητικά θα αντιπαλεύουμε τη στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων, όπως και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν τον κατακτητή, τον δυνάστη. Η πρόσφατη μεγάλη αντιυμπεριαλιστική διαδήλωση στην Αθήνα με πρωτοβουλία δεκάδων συνδικάτων του ΠΑΜΕ, της ΕΔΙΕ και άλλων οργανώσεων και οι πολύμορφες δράσεις σε όλη τη χώρα δείχνουν καθαρά πως ο λαός μας ξεσηκώνεται ενάντια στο δολοφονικό Ισραήλ και στους συνενόχους τους
στους συμμάχους, τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία, απαιτώντας την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Ελληνική Βουλή το 2015, αλλά όλες οι κυβερνήσεις με ιδιαίτερες ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται προκλητικά να εφαρμόσουν. Τώρα, σύντροφοι, πρέπει να δυναμώσουμε τον αγώνα για να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές φρεγάτες από την Ανατολική Μεσόγειο, να μην γίνει το αεροδρόμιο της Ελευσίνας πολεμικό ορμητήριο των ατοϊκών στη Μέση Ανατολή, να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις, να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, να σταματήσει το μακελιό στη Γάζα, να δυναμώσουμε την πάλη για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού, για Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με επιστροφή όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες του, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Όλων των πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται πολλά χρόνια οι περισσότεροι στις Ισραηλινές φυλακές. Σύντροφοι και φίλοι, θέλουμε και από εδώ να σας καλέσουμε όλοι να είμαστε μαζί στην αυριανή μεγάλη κινητοποίηση συνδικάτων και φορέων της Αττικής στην Ελευσίνα και στις επόμενες κινητοποιήσεις για να δυναμώσει ο αγώνας και να φωνάξουμε λευτεριά στην Παλαιστίνη μέχρι την τελική νίκη. Σας ευχαριστώ.